παραγγέλων είναι ένα θέμα το οποίο είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης αλλά και των ανθρώπινων παρεμβάσεων. Αυτό θα πρέπει να το δούμε σε όλες τις διαστάσεις με καινούργια δεδομένα. Ήδη έχουν κλιμήσει οι διαδικασίες. Σε πολλές παραγγελίες τα νησιά έχουν απομειωθεί τελείως. Το θέμα των αγωγή είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε πολλές φορές στο παρελθόν. Πέρα από την απαγόρευση προσέγγισης των αγωγή, ο κίνδυνος είναι υψηλός. Υπάρχει μια διαδικασία που εξελίσσεται μεταξύ γενικών γραμματέων υπουργείων, όπου εκεί θα πει μια τάξη στο ναυάγιο, να δούμε ακριβώς τι θα κάνουμε στο ναυάγιο, ποιος είναι ο σχεδιασμός και για το πάνω μέρος και για το κάτω μέρος, να δούμε ποιοι θα είναι οι φορείς που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φορέα διαχείρισης του ναυαγίου και κατά πάσα πιθανότητα θα αναδείμουν λεπτή. Έτσι ώστε να δει μια τάξη σε όλα αυτά τα θέματα, πρώτον και δεύτερον, και το σημαντικότερο είναι να μην κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Γιατί καταλαβαίνετε ότι σε μια εποχή όπου ο τουρισμός αποτελεί την μηχανία της οικονομίας της Ελλάδας, δεν μπορεί να έχουμε αστοχίες στον τουριστικό τομέα. Στην περίπτωση των αυτών της Βόρειας Κέρκυρας κυρίως, υπάρχουν τέτοια ζητήματα ασφάλειας. Ασφάλειας όχι τόσο, αλλά ως απομείωση του πλάτους των παραλίων. Και αυτό οφείλεται και στην κλιματική κρίση βεβαίως και σε όλα αυτά που βλέπουμε, αλλά και βέβαια στις ανθρώπινες παρεμβάσεις όπου βασικά εμποδίζουν τα ποτάμια να βγουν στη θάλασσα, ουσιαστικά γίνεται απογορευτική αναπόθεση ζημάτων στην παραλία, με αποτέλεσμα να υπάρχει μόνο διάπλωση και να μην υπάρχει υπόθεση. Κύριε Λέκα, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο ναυάγιο, για να καταλάβει και ο κόσμος. Υπάρχουν δύο θέματα. Πρώτον, δεν υπάρχει φορέας διαχείρισης του ναυαγίου. Εντός των ημερών θα ανακοινωθεί ο φορέας διαχείρισης του ναυαγίου. Ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε στο ναυάγιο. Ιδιώτες που διεκδικούσαν την περιοχή, η εκκλησία που διεκδικούσε την περιοχή, οι Άραβες έχω ακούσει που ερχόταν εδώ και διεκδικούσαν και αυτή την περιοχή. Επιτέλους να μπει μια διαδικασία στο ναυάγιο, ένας φορέας διαχείρισης του ναυαγίου. Και αυτός είναι ο καλύτερος να μπει, είναι ο Δήμος. Τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Το πάνω μέρος και το κάτω μέρος. Το κάτω μέρος είχαμε υποστεί στο παρελθόν, είχαν επιβληθεί στο παρελθόν κατολιστήσεις μεγάλες, με τσουνάμι, με πολύ σεισμό ή με σεισμό κτλ. Όλα αυτά χτύπησαν το καμπανάκι έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται στον ναυάγιο. Γιατί σας επαναλαμβάνω, σε καμία περίπτωση δεν ενδεχόμασταν να υπάρχει απώλεια ανθρώπων στην πιο φωτογραφημένη περιοχή του πόλεμου. Λόγω του ναυάγιου και από την παραλία της Σαδωρή. Λοιπόν, άρα με γνώμονα αυτό κάναμε μια ζωνοποίηση όπου λέγαμε απογραφημένη περιοχή, ενδιάμεση περιοχή, κατάλληλη περιοχή. Επειδή δεν υπήρχε φορέα διαχείριση, στην κατάλληλη περιοχή ενώ δεν προβλεπόταν να πάμε να είναι 700 περίπου άτομα, ένα σεισμός που έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου μαζί με κατολίσεις, μαζί με τσουνάμι, βρέθηκε να είναι στην παραλία 3.500 άτομα. Αυτό είναι ανεπιτρεπτό. Έτσι λοιπόν, με υπουργική απόφαση μετά από εισήγηση δικιά μου, απαγορεύτηκε η πρόσβαση στο ναυάγιο. Είναι μόνο τα καράβια τα οποία πάνε και φωτογραφίζουν. Αυτό αρχικά είχε αντιδράσεις, αλλά τελικά τώρα επικροτείται από όλους. Γιατί τα καράβια δεν πάνε μία φορά και να φύγουν το πρωί και το βράδυ, τώρα πάνε τρεις φορές και είναι τρεις φορές επάνω το οικονομικό αποτέλεσμα. Χωρίς να καταστρέφει η παραλία, χωρίς να έχουμε κίνδυνο στη ζωή των τουριστών. Στο πάνω τμήμα είναι πιο σύνθετο το κάτω τμήμα. Γιατί εκεί πέρα επικρατούσε μια χρονική κατάσταση. Οι μικροπολιτές οι οποίοι πουλούσαν κάτι τιμές για προϊόντα, ένας εξώστος ο οποίος ήταν έτοιμο να καταρρεύσει αμφιβόλες τυπικής, ένα κτίριο ένα κλασικό το οποίο και αυτό ήταν έτοιμο να καταρρεύσει και δεν υπήρχε τολέτες. 5.000 άτομα την μέρα επισκέπτες και δεν υπήρχε μία τολέτες. Και βέβαια υπήρχαν και ατυχήματα που φωτογραφιζόταν πολύ στην άκρη του γκρεμνού και φεύγανε προς τα κάτω. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, μέσα από ένα δυτικό χάρτη το οποίο πρότεινα στην πρόσφατη σύσκεψη, είπα το εξής. Πρώτον, να περιγραφεί ο χώρος προς το γκρεμνό. Δεύτερον, να μπορέσει να γίνει ένα σύγχρονος εξώστης σύγχρονα με τα ξένα πρότυπα. Έχω επισκεφθεί πολλούς τέτοιους εξώστες που είναι πολύ καλοί εξώστες και πάει κάποιος και βλέπει κάποια αξιοθέατα τα οποία είναι υποδιέστερα το ναυαγείο, δεν συντοπούμε δηλαδή. Εδώ έχουμε το μοναδικό μνημείο το οποίο έχουμε ένα εξώστη ο οποίος είναι περίεργος. Να γίνει ένα εξώστη σύγχρονος, να γίνει ένα εκθετήριο και ένα κέντρο πληροφόρησης στο πάνω τμήμα που ήδη το σπίτι αυτό το μεταξύ κορδοταρίδι, μέσα
την ιστορία του ναυαγίου, το περιβάλλον του ναυαγίου και τις εξελίξεις που γίνονται και να έχει ίσως και κάποια στοιχεία οικονομικής πραγματικότητας να πετάει όλους κάτω από το ναυαγίου κτλ. Και να υπάρχει και στοιχειώδης υγιεινή του χώρου που δεν υπήρχε. Όλα αυτά θα μπορούσε να συναντήσει έτσι ώστε να μπορεί να. Και βέβαια να υπάρχει εισιτήριο. Έτσι. Δεν μπορεί κάποιος, ο επισκέπτης, να μην πάει στην νέα περιοχή χωρίς εισιτήριο. Αυτό είμαι κάθετος εγώ. Που προφανώς τα χρήματα αυτά θα τα εισπράττει ο Δήμος. Θα τα εισπράττει ο Δήμος και θα διαχειρίζεται την παραμάγη. Δεν μπορεί ο καθένας πολίτης της Αγγλίας και ο καθένας της Ελλάδας να τροφοδοτεί την ενισχύ του αξιοθέατου πλεμποτορίστα. Βλέπουμε κάποιες συγκεκριμένες, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια τροφοδοτικά ωφέλη. Έτσι ώστε να διατηρείται ο χώρος, να είναι καθαρός ο χώρος, να συντηρείται ο χώρος, να υπάρχει, υπάρχουν κάποιες επενδύσεις στον χώρο κλπ. Υπάρχει ένα πάρκινγκ. Και μιλάμε τώρα για τις χιλιάδες τουρίστες την ημέρα.